Παρουσία του διοικητού της 8ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας Πεζικού, Ταξίαρχου Δημήτρη Μπολομίτη, εκπροσώπων φορέων, αποστράτων και εκπροσώπων σωμάτων ασφαλείας, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής η τελετή διάλυσης του ΚΕΝ Άρτας. Ανάγνωση ιστορίας, κέντρο εκπαιδεύσεως νεοσυνέκτων Άρτας. Το κέντρο εκπαιδεύσεως νεοσυνέκτων Άρτας συγκροτήθηκε την 2η Νοεμβρίου του 2011 σύμφωνα με την ΦΥ 004.2 -79 87649-3 σχέδιο 321 της 10ης Αυγούστου 2011 του ΓΕΣ ΔΟΡ. Διαδεχόμενο το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Υγειονομικούς στις εγκαταστάσεις του στρατοπέδου Ταγματάρχη Πυροβολικού Κωνσταντίνου Βερσή, ο οποίος την 23η Απριλίου του 1941 ως διοικητής μοίρας πυροβολικού διαταχθείς να παραδώσει στους Γερμανούς την μοίρα του για λόγους προσωπικής ευτυχίας, αφού χαιρέτησε τους υφισταμένους του, έθεσε τέρμα στη ζωή του στο ύψωμα Ραψίστης. Με την ΦΥ 000 κάθετος 127 κάθετος 108678 σχέδιο 235 της 11 Σεπτεμβρίου του 19 ΓΕΣ ΔΕΛΤΑ1 κάθετος 1α στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης του στρατού αποφασίστηκε η διάλυσή του η οποία ολοκληρώνεται σήμερα την 31 Ιανουαρίου του 2020. Ανάγνωση διαταγής διάλυσης κέντρο εκπαιδεύσεως νεοσυνέκτων Άρτας. Απόφαση αναδιοργάνωσης ΚΕΝ κέντρο εκπαιδεύσεως. Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις των περιπτώσεων Ζ της παραγράφου 3 του άρθρου 5 και Β της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του νόμου 2295 του 1995 περί οργάνωσης και λειτουργίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Διοίκησης και Έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις και την περίπτωση Α του άρθρου 1 της υπαριθμών 2271-53α της 9 Αυγούστου του 19 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υφυπουργού Εθνική και Υπουργού Εθνικής Αμήνης περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδη Στεφανή την υπαριθμών 153 σχέδιο 14 της 27 Αυγούστου 18 πρακτικό του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου το υπαριθμών 90 σχέδιο 8 της 23 Μαΐου του 19 πρακτικό του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου την υπαριθμών 103 σχέδιο 14 της 4ης Ιουλίου του 19 γνωμάτευση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικού Επιτελείου Στρατού και το γεγονός ότι όπως προκύπτει από την υπαριθμών 353 κάτω 19 εισήγηση του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας από την έκδοση της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε την αναδιοργάνωση του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Νεοσυλλέκτων Κέντρου Εκπαιδεύσεως όπως παρακάτω. Α. Διάλυση του ΚΕΝ Άρτας. Την κατάργηση του ΠΟΗ 32-47 του 2011 ΚΕΝ Άρτας. Χρονικές λεπτομέρειες. Η ισχύς της παρούσης ισχύει από την ημερομηνία της υπογραφής. Έναρξη ενεργειών με λήψη της διαταγής και πέρασε στις 20 Δεκεμβρίου του 2019. Προσοχή! Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας. Στην ημερήσια διαταγή, ο διοικητής του Κέντρου Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων, αντισυνταγματάρχης Πέτρος Κουλέτσης, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς το προσωπικό, αλλά και την τοπική κοινωνία της Άρτας. Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί στρατιώτες και πολιτικό προσωπικό του Κέντρου Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Άρτας. Με διαταγή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης των ενόπλων δυνάμεων, αποφασίστηκε η διάλυση του Κέντρου Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Άρτας. Αποστολή του κέντρου ήταν η κατάταξη και η υλοποίηση της βασικής εκπαίδευσης των νεοσυλλέκτων οπλιτών
και γενικά η προετοιμασία για την ομαλή ένταξή τους στις τάξεις του ελληνικού στρατού, προκειμένου να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην ένδοξη πατρίδα μας. Διδάσκονταν πρωτίστως στην πειθαρχία, το θεμέλιο του στρατού μας, και με την εκπαίδευση αποκτούσαν τις στρατιωτικές γνώσεις και το φρόνημα για να αποτελέσουν μαζί με τους παλιότερους στρατιώτες την ασπίδα και το δόρυ του έθνους μας. Θέλω να ευχαριστήσω το προσωπικό που υπηρέτησε στο ΚΕΝ Άρτας και προσέφερε τις υπηρεσίες του. Τους προτρέπω να φυλάξουν στις καρδιές τους τις αναμνήσεις και τις άοπνες προσπάθειες για την υλοποίηση του έργου τους. Ως τελευταίος διοικητής του ΚΕΝ Άρτας, πιστεύοντας ότι εκφράζω και τους παλιότερους διοικητές, ευχαριστώ τον Θεό που με αξίωσε να επιτελέσω το ιδιαίτερο έργο του Διοικητή Κέντρου Εκπαιδεύσεως Νοσηλέκτων. Και ευχαριστώ την πατρίδα και το λαό για την εμπιστοσύνη και την αγάπη που έδειξε στο προσωπικό, παραδίδοντας στα χέρια μας τα παιδιά του για να εκπαιδευτούν και να ενταχθούν στη μεγάλη στρατιωτική οικογένειά μας. Τέλος, να ευχαριστήσω την τοπική κοινωνία που πάντα ήταν αρρωγός της προσπάθειας του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Άρτας και περιέβαλε με αγάπη την ύπαρξη και τη λειτουργία του στην περιοχή της Άρτας. Είμαι βέβαιος ότι το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Νοσηλέκτων της Άρτας θα μείνει βαθιά χαραγμένο στις καρδιές όλων μας. Τελειώνοντας, σας καλώ να αναφωνήσουμε. Ζήτω το έθνος! Ζήτω! Ζήτω ο στρατός! Ζήτω! Ζήτω το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Νοσηλέκτων Άρτας! Ζήτω! Παρουσιάστε! Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει ήδη γνωστά, η διάλυση του Κέντρου Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Άρτας είναι η τυπική διαδικασία για την μετεξέλιξή του σε 584 μηχανοποιημένο τάγμα πεζικού. Την ερχόμενη Παρασκευή, μάλιστα, και επίσημα θα πραγματοποιηθεί η τελετή ορκωμοσίας μετά την ανασυγκρότησή του ως 584 τάγμα πεζικού.